εδώ στο κέντρο, βάλαμε τη Μάγκη βραχιολάκι και περιμένουμε για να μπούμε για εγχείρηση. Μόλις ξύπνησε και ο Αλεξανδράκος μου. Έχουμε κάνει sign-in με τη γιατρό. Είναι πολύ όμορφο μέρος εδώ. Μάγκη, βγάλε το μπουφάν σου. Okay. Let's go, Maggie. Walk, Maggie. Είμαστε εδώ και περιμένουμε. Maggie είναι έτοιμη. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στο χειρουργείο, να κάνει η Μαργαρίτα αναισθησία. Και θα κρατήσει όλο μία ώρα και μετά μία μισή με δύο ώρες θα περιμένουμε να επανέλθει από την εγχείρηση. Ευχαριστώ μας καλή τύχη. Έχω αγωνία, αλλά ξέρω ότι όλα θα πάνε καλά. Μόλις άφησα τη Μαργαριτούλα μέσα, της κάνω αναισθησία. Ήμουν και εγώ μέσα για να είναι πιο άνετα και να μην φοβάται. Και τώρα είμαι τον άλλαξε εδώ και περιμένουμε για μία ώρα περίπου. Είναι δύσκολο, αλλά είναι για καλό. Είναι πολύ και πολύ. Η Μαργαριτούλα πονάει πολύ με την εγχείρηση. Όλα πήγανε καλά όμως. Δόξα τω Θεώ. Don't worry, έχει κουμπάκι, Άλεξ. Το πατάς και ανοίγει. Είμαστε στο αυτοκίνητο, γυρνάμε σπίτι. Κουραστήκαμε αρκετά, αλλά η Μαργαριτούλα πονάει και αυτό μετράει τώρα. Να γίνει αυτή καλά. Θα παίρνουμε παυσίπονα, θα τρώμε μαλακές τροφές και όλα θα πάνε καλά. Μέρα με τη μέρα θα γίνεται καλύτερα. Θα την έχω πολύ στην αγκαλιά μου για να κοιμάται και να νιώθει ασφάλεια και σιγά σιγά θα περάσει. Να είστε όλοι καλά. Πάω σπίτι τώρα. Έφτασα. Και θα τα πούμε από το σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, η Μαργαρίτα είναι μια χαρά. Κάνει πατίνι. Μπράβο! Έφαγε μακαρόνια. Αυτό είναι το δεύτερο πιάτο. Έφαγε μια μεγάλη ποσότητα μακαρόνια. Ήπιε νερό, ήπιε χυμό. Και τώρα κάνει πατίνι χαρούμενη και δεν πονάει. Είναι όλα τέλεια. Μπράβο, Μάγκη! Και ο Άλεξ μου εδώ ξεκουράζεται. Yay! Και αφού επιστρέψαμε σπίτι, η Μαργαρίτα νιώθει ήδη καλύτερα, όπως είδατε έφαγε, ενώ δεν περιμέναμε να φάει από την πρώτη μέρα. Μου είπε ο γιατρός, μην περιμένεις να φάει, αρκεί να πίνει πολλά υγρά για να μην πάθει αφυδάτωση. Οπότε οι οδηγίες του γιατρού ήταν οι εξής, να μην τρώει καθόλου ζεστά πράγματα, μόνο κρύα. Κρύο το γάλα της, κρύα ροφήματα και με πολύ πάγο κιόλας, παγωτά, γιαούρτι, μπορεί να φάει οτιδήποτε μαλακό. Αλλά όχι τα πάντα, πρέπει να είναι μαλακές τροφές, φρούτα και όλα κρύα. Δεν πρέπει να πάει πουθενά να χοροπηδάει, να τρέχει καθόλου δραστηριότητες, σχολείο, πάρκο, τίποτα επικίνδυνο για αυτή, γιατί μπορεί να πάθει αιμορραγία. Επίσης, για 2 εβδομάδες θα μείνουμε στο σπίτι, θα αναρρώσει σιγά σιγά. Στις 10 μέρες θα πάμε να μας εξετάσει ο τωρινολαρυγκολόγος, να δει πώς είναι η κατάστασή της μετά την εγχείρηση, τα αυτάκια της, τη μητούλα και τις αμυγδαλές. Γενικά αυτές είναι οι οδηγίες του γιατρού. Μπορεί να κάνει μπάνιο αμέσως την επόμενη μέρα, οπότε από αύριο μπορούμε να κάνουμε και μπάνιο. Εγώ δεν θα την κάνω αύριο, θα την κάνω μεθαύριο να είμαι σίγουρη. Δεν χρειάζεται να βάλουμε οτοασπίδες ή να προσέξουμε κάτι σε σχέση με το μπάνιο. Όλα είναι ok. Νιώθω πολύ ανακουφισμένη μετά από όλο αυτό. Πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που μου στείλατε συμπαράστασης και για την αγάπη που μου δείχνετε.
Τώρα θα κάτσουμε σπίτι, θα ξεκουραστούμε, να μας φύγει όλο το άγχος που είχαμε όλη αυτή την περίοδο. Και θα ξεκουραστούμε και μετά από 2 εβδομάδες θα επιστρέψουμε στο σχολείο. Αυτά είναι γενικά οι οδηγίες και όλα όσα πέρασα αυτόν τον καιρό. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι δύσκολη εγχείρηση. Είναι εγχείρηση ρουτίνας, αλλά είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο γιατί το παιδί θα κάνει μία εγχείρηση. Οπότε, όπως και να είναι, όλο αυτό είναι αγχωτικό για τη μαμά. Και ειδικά μετά την εγχείρηση που βλέπεις το παιδί σου να κλαίει και να πονάει και να μην μπορείς να το βοηθήσεις πέρα από ένα παυσίπονο και την αγκαλιά σου. Είναι λίγο δύσκολο. Ευτυχώς πέρασε, όλα καλά και συνεχίζουμε. Μόλις ήρθαμε στο γιατρό για τη Μαργαριτούλα μετά από 10 μέρες από την εγχείρηση και τώρα θα μας εξετάσει και θα μας πει αν όλα είναι καλά. Χάι αγάπη μου! Θα καθίσουμε λιγάκι και θα πάμε σπίτι μετά. Hi, my baby. Are you ready for the doctor? Ready? Me too, mine. Sit on the big chair. That's for you. And wait for the doctor, okay? Good job. How are you feeling, Maggie? Yeah, cheese. Cheese. You good? Yes. Good. Επιστρέψαμε σπίτι από το γιατρό, μας είπε ότι όλα είναι εντάξει, η Μαργαρίτα είναι μια χαρά μετά την εγχείρηση και θα πηγαίνουμε κάθε 3 μήνες από εδώ και πέρα για 1 χρόνο μέχρι να πέσουν τα σωληνάκια από τα αυτιά της. Από εδώ και πέρα μέχρι και 1 χρόνο θα τα έχει και μετά θα πέσουν μόνα τους. Δηλαδή σε αυτό το χρόνο που θα διανύουμε θα πέσουν κάποια στιγμή και θα τα δω στο μαξιλάρι μάλλον. Και έτσι όλα είναι τέλεια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και συνεχίζουμε. Τώρα θα κάνω φαγητό και θα κάνω και μερικές δουλειές στο σπίτι και αυτά. Καλημέρα φίλοι μου. Αφήσαμε τον Άλεξ στο σχολείο. Η Μαργαρίτα ακόμα μένει στο σπίτι. Δεν την πάω στο σχολείο ακόμα, γιατί θέλω να είναι τελείως καλά και να μην κολλήσει καμιά αρρώστια και έχουμε κι άλλα. Οπότε, δεύτερη εβδομάδα σπίτι. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και πάμε να σας δείξω τι πήραμε. Πήραμε μακαρόνια. Τα είχε 4 για 5. Φιλαδέλφια. Την είχε και αυτή 2,5 δολάρια καλή τιμή. Δημητριακά 4 δολάρια. Βάφλες 2 για 5, πολύ καλά. Αυτά τα είχε 6 δολάρια τα φίστιξ. Οι μπανανούλες πάντα έχουν ίδια τιμή, γύρω στα 2 δολάρια. Τα καρότα μου organic και αυτά 3 δολάρια. Organic μπρόκολο 3,5. Organic μαρούλι 2. Organic πατζάρια 3,5. 3 σάλτσες 2 η καθεμία ντομάτας. Κέτσαπ 2,5 δολάρια organic, πολύ καλή τιμή. 2,5 δολάρια και η μουστάρδα. Μαγιονέζα την είχε 4 δολάρια, πάρα πολύ καλή τιμή. Κοτούλα 8,5 organic. Είναι 2 μεγάλα στήθη για ένα φαγητό. Και μοσχάρι στα 7 δολάρια σχεδόν, 6,77. Και αυτό ένα φαγητό είναι. Αυτά πήραμε από τρόφιμα. Και 2 κουτιά Pampers 5-6 χρονών, 84 το καθένα μέσα. Έκανα και άλλα ψώνια, πήγα και στο Target και στο Aldi και τώρα θα σας τα δείξω όλα μαζί. Όλα αυτά είναι τα ψώνια, από εδώ είναι από το Target και από εδώ είναι από το Aldi. Πήραμε δημητριακά, βέτζιστρος, ψωμάκια για σάντουιτς, ντομάτες, βούτυρο. Πάω και σφουγγάρισμα για το πάτωμα, πανάκια, garlic, bone broth, πατάτες, κρεμμύδια, αγγούρια, αυγά 4 δωδεκάδες, χαρτοπετσέτες, ξύδι. Και πάμε από το Target
Μπανάνες, βάφλες, χυμούς, αυγά, περισσότερα αυγά, γάλα, ψωμί, γιαούρτι, μακαρόνι and cheese, brownie mix, chicken tenders και αυτό το χαρτί για την κουζίνα. Και ξοδέψαμε περίπου στα 200. Ναι, μάγκη μου, $200. Ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Κάντε subscribe και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Subscribe the channel. Φιλιά πολλά. See you later. Bye. Bye bye. Bye.